πάσα για τον Μαρτίνες. Αυτός είδε τον Πέδρο το γύρισμα. Ο Σαρδινέρο έξω. Είναι λογικό, λέει, ο Απόλλωνας θα τους πάρει την πάρα. Να δούμε τον Μαρτίνες που κάνει την σέντρα. Ο Σκέμπρη έπεσε. Εδώ προηγούμενη φάση με την πτώση του Σκέμπρη. Το χέρι του Γκάποφ είναι πάνω στον Σκέμπρη, αλλά δεν νομίζω ότι υπήρχε κάτι εκεί. Θέλει να βγει γρήγορα μπροστά. Όμως επιστρέφει Πάφος. Ο Άλεφ καθυστέρησε λίγο. Πήγε να μπει στην φάση στη συνέχεια ο Σαρδινέρο που ήταν εκτεθειμένος. Εδώ η προηγούμενη φάση βλέπετε ήταν εμφανώς πιο μπροστά. Ο Σαρδινέρο. Ο Πρέσλι ζητάει κάτι άλλο εκτός από πίεση. Ονισήφορε. Για να δούμε όμως τον Μαρτίνες. Καλή πάσα του για τον Ζελάγια. Το γύρισμα του Ζελάγια. Εκεί είναι ο Ντόφνια, ο Ρώσος που παραχωρεί το πλάγιο. Θα θέλουν να μαρκάρουν τον χώρο. Εδώ όμως μια παλιά φεύγει. Ο Ζελάγια σε καλή θέση από πλάγια πήγε να πλασάρει ή να γυρίσει. Εν πάση περιπτώσει ο Κόπριβες τον κατάλαβε. Άπλωσε το πόδι στο 15 και έδιωξε. Έσωσε ο Κόπριβες. Το κόρνερ εκτελέστηκε. Στο έδαφος βρέθηκε και πάλι ο Ζελάγια, νομίζω αυτή την φορά. Δεν μπορώ να είμαι απόλυτος. Εντάξει, κάποιο κράτημα υπήρχε. Τώρα είναι οι φάσεις που δίνονται και δεν δίνονται. Τον κλείνει ο Γκάποφς. Ο Ζάντερ, μπάλα, νομίζω χτυπάει στο χέρι του Γκάποφς. Η σέντρα, τόση στην περιοχή από τον Σκέμπρη. Τίποτα από τον Ψευδιώτη. Ξανά η φάση. Εδώ νομίζω περισσότερο στο σώμα χτύπησε. Και εδώ, για να δούμε εδώ. Όχι, στο χέρι. Εδώ ήταν στο χέρι, βεβαίως στο χέρι δεν ήταν σε έκταση. Ναι, αυτός στην περιοχή. Θα το ξαναδούμε. Εκεί τον κράτησε. Κράτημα υπήρξε από τον Ντόφνια. Τώρα είναι από αυτές τις φάσεις που είπαμε πολλές φορές. Ο Ψευδιώτης, αυτός που μπορεί να αντιληφθεί πόσο πολλοί επηρεάζουν ή όχι, δεν ξέρω, Μιλένκο, αν έχεις άποψη. Πάντως για το χέρι, αν και χτύπησε το χέρι, δεν ήταν ανοιχτό. Οπότε ίσως εκεί καλά έκανε και το άφησε, ναι. Αυτή η φάση τώρα της Ζαλάγια ήταν, είχε πλονέκτημα, ήταν μπροστά από το παίκτη και μπάλα ερχόταν. Και εδώ η προηγούμενη φάση. Όχι, είναι η φάση με το χέρι. Το ξεκαθαρίσαμε. Εδώ να δούμε. Όχι, είναι καθαρό. Όχι, είναι η άλλη φάση αυτή. Και εδώ μπάλε τραβάει το. Ναι, τον τραβάει, ασχετό που μπάλα πάει πάνω στο λαό, το τραβάει εδώ. Με χέρι, όπως φαίνεται τώρα. Αλλά είναι άλλη φάση. Με δύο χέρια από πάνω του. Εδώ η μπάλα. Και πήγαινε μπροστά από το παίχτη. Ενδεχομένως, εδώ νομίζω από όλες τις φάσεις που έπεσαν οι παίκτες του Απόλλωνα στην περιοχή, η τελευταία με τον Ζελάγια θα μπορούσε να είχε σφυριχθεί πέναλτι. Προσποιήθηκε, τώρα κάνει την σέντρα. Το πλασέ του Ζελάγια. Μπάλα φεύγει έξω. Έχει παράπονο που δεν μπορεί να κρατήσει μπάλα η Πάφος. Για να δούμε όμως τον Απόλλωνα τώρα. Ζελάγια με τον Σκέμπρη συνδυάζονται. Ανεβαίνει και ο Σαρδινέρο. Πέρασε η μπάλα και από αυτόν. Ο Πέδρο έρχεται. Το σούτ του Πέδρο. Ο Σαρδινέρο στη φάση. Οι κόντρες και η μπάλα στα χέρια του Κόπριβετς. Παλιά του για τον Σκέμπρη που θέλει να γυρίσει. Όμως κάνει λάθος γύρισμα και βγάζει μόνο τον Μπεριγκό. Θα πλασάρει ο Βάλε. Θα του πει όχι, η φάση δεν τελείωσε. Μπεριγκό το δεύτερο σουτ στα πόδια του Γιούστε. Πέδρο στην εκτέλεση. Κεφαλιά τον Άλεφ. Ψηλά πάνω από τα δοκάρια. Πάσα για τον Πέδρο και πάλι. Ξανά για τον Σαρδινέρο στην περιοχή. Το πλασέο Γκουλόν πέφτει μπροστά. Και η μπάλα χωρίς δύναμη παίρνει ύψος και καταλήγει στα χέρια του Κόπριβετς. Στέρισε από τον Σαρδινέρο την ευκαιρία να απειλήσει. Εδώ την αιστεία του Κόπριβετς, ενώ στην εξέλιξη της φάσης. Όπως είδατε, ήταν λίγο πιο μπροστά ο Μπρούλς. Για τον Μαρτίνες, ο Άλεφ. Η πάσα για τον Σκέμπρη. Γύρισε και έκανε τον γκολ. Στο 35 ο Αντρέας Σκέμπρη θα λύσει τον γόρδιο δεσμό, ανοίγοντας το σκορ για τον Απόλλωνα. Ξανά. Εδώ καλυμμένος ο Σκέμπρη. Από τη στιγμή που κατάφερε να γυρίσει ο Σκέμπρη, δεν πρόλαβε Κουλό να τον σταματήσει. Νικήθηκε ο Κόπριβετς και έγινε το 1-0. Δεν έχει θέμα, εδώ βλέπετε είναι καθαρά καλυμμένος ο Σκέμπρη. Ο Πέδρο με το στήθος κατέβασε ωραία για τον Μαρτίνες.
Η σέντρα του Αργεντινού καλή. Ο Κόπριβετς πρόλαβε τον Σκέπη σε αυτή τη φάση. Πέδρο στον Ζελάγια. Πάτησε πολύ ωραία για τον Σαρδινέρο που θέλει να περάσει και περνάει ένα μέσα από δύο. Η πάσα για τον Σκέμπρι. Το πλασέ αυτή τη φορά θα τον σταματήσει ο Κόπριβετς. Η πάσα του για τον Ζελάγια με μία αυτός στον Σαρδινέρο που είναι γρήγορος. Ζελάγια και πάλι. Θέλει να γυρίσει και αυτός να κάνει το σουτ. Άνοιξε όμως πολύ την μπάλα. Έρχονται και πιο εύκολα λάθη. Εδώ ο Περιγκό περνάει καλή πάσα στον Μπρούλς. Ο Βέλγος και πάλι για τον Περιγκό. Ελευθερώθηκε το πλασέ έξω. Πολύ καλή κίνηση του Μπεριγκό πάνω στον Ρομπέρς, τον άδειασε. Προσποιείται ο Μαρτίνες, περνάει η σέντρα, κεφαλιά 2-0. Και πάλι με τον Ανδρέας Σκέμπρη στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Πολύ ωραία ατομική ενέργεια από τον Νίκο Μαρτίνες. Υπέροχο και τελείωμα από τον Σκέμπρη. Εδώ ξαναλάει πολύ ωραία ενέργεια του Μαρτίνες με το δεξί σέντρα. Πολύ ωραία κίνηση του Σκέμπρη. Πήγε με πολύ φορά πάνω στην μπάλα, πολύ δυνατή κεφαλιά. Ο Κόπριβετς δεν μπορούσε να κάνει κάτι. Την μάζεψε τα δίχτυα του για δεύτερη φορά. Ο Άλεφ στον Σαρδινέρο και αυτό στον Ζελάγια. Θα κάνει το σουτ στην αγκαλιά του Κόπριβετς. Αυτός προσποιήθηκε στον Πογιέτ. Η κάθετη, ο Σκέμπρη τελικά πήγε να γίνει αποδέκτης της μπάλας, αλλά ήταν σε θέση offside. Που σημειώθηκε offside, ο Σκέμπρη, το σώμα του είναι αυτό που γέρνει πιο μπροστά. Δύσκολη φάση, αλλά την είδε σωστά ο βοηθός. Σακέτη, Άλεφ. Λάθος από τον Ρομπέρς. Η παλιά τώρα για τον Ντεούλ που φεύγει απέναντι από τον Βάλε. Θα το μαζέψει και αυτό. Πάσα του για τον Ντεούλ. Ο Ντεούλ ελευθερώθηκε. Ο Βάλε σπουδαία επέμβαση. Και δεν κρίνεται τίποτα. Πώς είπε εύστοχα και ο Νησίφορος νωρίτερα. Να δούμε το φάουλ και να σας ακούσουμε. Πέδρο στην εκτέλεση. Ο Κόπριβετς με γροθιές. Όχι μακριά. Το σουτ από τον Μάρκοβιτς. Η μπάλα φεύγει έξω. Και ανοίγεται μπροστά. Ζητάει την μπάλα. Του πέρασε. Ο Ζελάγια από πλάγια, ο Μάρκοβιτς θα γυρίσει, δεν θα μπορέσει να βρει τον Σαρδινέρο. Στην φάση ο Σκέμπρη, το πλασέ στο δοκάρι και έξω. Συρτάει σέντρα, η μπάλα πέρασε. Ο Σκέμπρη δεν μπορεί να την βάλει μπροστά του για να κάνει το σουτ. Σακέτη και Μάρκοβιτς. Παλιά για τον Ζελάγια, από πλάγια θέση επιστρέφει στον Σαρδινέρο. Ήταν εξαιρετική προσπάθεια του Ζελάγια να πασάρει. Σέντρα τώρα στον Άλεφ. Πρώτη γραμμή, θα έλεγα. Ο Γιάντζα είχε πέσει ο Μάρκοβιτς, αλλά νομίζω θα το εκτελέσει. Ο Κόπριβετς θα βάλει το χέρι. Το σουτ, το πλασέ από τον Ρομπέρς έξω. Και από εκεί στον Μπεριγκό. Ο Γάλλος πέρασε για τον Ντεούλ. Φάτσα με τον Βάλε. Έφυγε πλάγια. Θα κάνει το σουτ στη γραμμή. Θα σώσει ο Ρομπέρς. Για τον Ντεούλ τον κλείνει ο Πέδρο. Ανεβαίνει ο Γιάντζα. Η σέντρα σουτ περνάει απευθείας έξω. Άλεφ. Πολύ ωραία τρίπλα πάνω στον Κουλόν. Και φεύγει από αντικανονική θέση ο Γιακολής. Τουλάχιστον αυτό υποδεικνύει ο Ανδρέας Μιχαηλίδης. Εδώ βλέπουμε ξανά τη φάση λίγο πιο μπροστά. Ο Γιακολής ήταν σωστός ο βοηθός, ναι. Ντόφνια, βαλιά για τον Μπεριγκό. Το σουτ και πάλι ο Βάλε. Και παίζει για πρώτη φορά ο νεαρός ο κύριος Ιωάννη. Μάλιστα. Από τον Κουλόν, τώρα φεύγει η παλιά τον Γιάκολης, φεύγει απέναντι από τον Κόπριβετς, θα γυρίσει και θα γίνει το 3-0 από τον Σαρδινέρο. Στο 81 ο Αντώνιο Γιάκολης μπήκε να κάνει αυτό που έκανε στο παιχνίδι, ή να σκοράρει ή να σερβίρει η γκολ, το έκανε για τον Σαρδινέρο. Στο 81 σκόραρε τελευταία φορά κόντρα στον Εθνικό Άχνα, στην τελευταία αγωνιστική της πρώτης φάσης. Εδώ εξαιρετική assist από τον Γιάκολης. Εύκολα ο Σαρδινέρο έκανε το 3-0. Μιλένκο. Μα όταν δεν βάζεις γκολ εκεί, οι ευκαιρίες που έχεις και παίζεις με ένα μεγάλο αντίπολο σαν είναι Απόλλων, θα δεχτείς τρίτο γκολ. Αλλά όταν δεν βάζεις γκολ... Εδώ ο Γκάμπος με τον Μπάγκλιτσα, ο Κροάτης θα ελευθερωθεί απέναντι από τον Κόπριβετς, θα στοχίσει. Θα δούμε τον κόρνερ και να πάει στους συναδέλφους, να δούμε πώς αντέδρασαν στο τρίτο γκολ οι δύο προπονητές. Πέδρο εκτέλεσε. Κεφαλιά έξω από τον Μάρκοβιτς, σε ακούμε Ηλία. Για τον Σακέτη, φεύγει ο Μάρκοβιτς που είναι πολύ... Ο Γιάκολης με συγχωρείτε, η μπάλα σκάει στην περιοχή. Η πτώση και έξω τελικά. Με τον Σαρδινέρο να περνάει για τον Γιάκολης. Πιο γρήγορος από τον Πογιέ, μπήκε στην περιοχή, έκανε το σούτο, Κόπριβετς. Σταμάτησε την προσπάθεια του Κροάτη.
Καλή πάσα του μικρού για τον Κάποφς. Το γύρισμα για τον Τεούλ. Σε θέση βολής. Θα πέσει η σωτήρια και ο Γιούστε. Ο Ζάντερ θα δοκιμάσει ένα πολύ δυνατό αλλά άστοχο σου. Κρατάει αλλά γύρισε ο Μάρκοβιτς και του έκλεψε. Μάρκοβιτς με μία για τον Μάγκλιτσα. Ο Γκουλόν πάει να τον κλείσει. Ο Μάγκλιτσα το σουτ. Ο Γκουλόν θα βάλει την κόντρα. Το σουτ του Μάρκοβιτς. 4-0 ο Απόλλωνας. Στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Απόλλωνας σφραγίζει. Έχω την εντύπωση το εισιτήριο για τον τελικό της 16ης Μαΐου. Από τον πρώτο αγώνα. Με το τέταρτο γκολ του Σάσα Μάρκοβιτς. Στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. 4-0 σε ένα παιχνίδι που ο Απόλλωνας κυριάρχησε πλήρως στο πρώτο μέρος, στο δεύτερο μέρος. Τα βρήκε μπαστούνια την Πάφο που έφτιαξε πολλές ευκαιρίες για γκολ, αλλά απάντησε με άλλα δύο τέρματα στο δεύτερο μέρος. Εδώ το δυνατό σου του Μάρκοβιτς έβαλε τα χέρια. Ο Κόπριβετς αλλά δεν μπόρεσε να διώξει αποτελεσματικά. Και 4-0.